Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλή σας μέρα. Σάββατο 9 Ιουνίου, μια εκπομπή ακόμα Safety Car, εδώ στο Λίμπερο ξεκινάει. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, μόνος εδώ. Οι άλλοι 2 έτεροι συνεργάτες λείπουνε. Ξεκίνησαν τα καλοκαίρια, γεια, και αρχίσαμε να παίρνουμε τις άδειες. Έχουμε πολύ παρασκήνιο για το τι συνέβη εχθές και λείπουν τα 2 μέλη της εκπομπής. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Κάποιοι κιόλας γνωρίζετε τι έχει συμβεί χθες με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, οπότε θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε πολύ κουτσομπολιό. Αυτά στη συνέχεια της εκπομπής και πολλά άλλα που έχουμε να πούμε. Μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα ασχοληθούμε με το ή άλλο, με το αγαπημένο μας αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Και πιστεύω ότι θα ακούσετε καλά και πολύ καλά πράγματα. Έχουμε σήμερα και συνέντευξη για να μιλήσουμε λίγο για το επαγγελματικό αυτοκίνητο. Καθώς είχαμε στα χέρια μας την προηγούμενο καιρό το van της Dacia, το Docker, και θα έχουμε συνέντευξη να μιλήσουμε γι' αυτό και όχι μόνο το ότι απασχολεί τον ελεύθερο επαγγελματία. Οι χορηγοί που μας στηρίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, Αφή Μάρκου, η κατασκευάστη εταιρεία από τον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, Κάγκελα Inox από αναδυωμένο αλουμίνιο για σκάλες εσωτερικές, εξωτερικές, μπαλκόνια, περιφράξεις, σκέπαστα, οτιδήποτε θέλετε να περιφράξετε, Κάγκελα Inox από αναδυωμένο αλουμίνιο. Μπαίνετε afimarku.gr, βλέπετε δουλειές που έχουν κάνει τα παιδιά και πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Τιμές πάρα πολύ λογικές. afimarku.gr, μπαίνετε, βλέπετε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, οπότε να έρθετε σε άμεση σε επαφή, να έρθουν να δουν, να εκτιμήσουν το χώρο τον οποίο θέλετε να περιφράξετε, να αλλάξετε τα κάγκελα, και πιστέψτε μας, οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και Tetrabyte, το κατάστημα τους υπολογιστές που βρίσκεται στην Τούμπα, στην Μπαμπάφη 91, με το τηλέφωνο 2315 50 60 56. Tetrabyte, τα πάντα για τους υπολογιστές. Θέλετε καινούργιους, θέλετε ανακατασκευασμένους, θέλετε λάπτοπ, θέλετε τα πάντα τα οποία έχουν σχέση περιφερειακά με τον υπολογιστή, σε φοβερά χαμηλές τιμές και λογικές. Εκτός φυσικά αν πάρετε από το κατάστημα και πείτε Safety Car ή Libero, θα υπάρχει και επιπλέον έκπτωση αυτό. Ευχαριστούμε τον κόσμο που προτιμάει και μας λέει συνέχεια ο ιδιοκτήτης του Tetrabyte ότι πηγαίνει κόσμος και πραγματικά μένει ικανοποιημένος από τη τιμή και από την εξυπηρέτηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που είναι χορηγός μας. Tetrabyte λοιπόν, ή μπαίνετε tetrabyte.gr, βλέπετε το τι θέλετε να πάρετε, τις τιμές συγκρίνετε με άλλα καταστήματα και πιστέψτε μας, θα βγείτε κερδισμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με μια τόχη τόσο ευχάριστη είδηση. Δεν συνέβη εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, συνέβη κάτω στην Αθήνα και έχει να κάνει πραγματικά με ασυνείδητους, για μένα ηλίθιους ανθρώπους, αλλά τέλος πάντων το θέμα ότι πιάστηκε και είναι άσχημο αυτό το πράγμα όταν συμβαίνει σε σχολικά λεωφορεία και σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε όλοι μας, οι περισσότεροι όσοι έχετε παιδιά κιόλας, τα παιδιά σε ένα βεφονιπιακό σταθμό για τη μεταφορά τους, έρχονται πέρα από το σπίτι σας για να πάνε στο βεφονιπιακό σταθμό. Έτσι λοιπόν συνελήφθη 52χρονος οδηγός ενός ιδιωτικού βεφονιπιακού σταθμού στην Αθήνα, ο οποίος φυσικά η όλη ιστορία ξεκινά ότι ενεργούσε από την καθοδήγηση του ιδιωτικού βρεφονιακού σταθμού, εντάξει, λογικό είναι, γιατί δεν φταίει μόνο ο οδηγός, αλλά ο κάτοχος των αυτοκινήτων, ο οποίος ήταν ο βρεφονιακός σταθμός. Σε έλεγχο λοιπόν που έγινε στην Αγία Βαρβάρα, κάτω στην Αθήνα, ο 52χρονος άνδρας μετέφερε με παράνομο γιο ταχύ λεωφορείο τύπου Βαν 15 νήπια. Το εν λόγω συγκεκριμένο όχημα είχε διαγραφεί οριστικά και έφερε στην μπροστά μέρη μια πλαστή πινακίδα, ενώ στην πίσω είχε τη γνήσια. Οι πινακίδες αντιστοιχούσαν και σε άλλο λεωφορείο, ίδιας μάρκας, μοντέλου και χρώματος, το επίσης ιδιοκτησίας του ιδιωτικού βρεφονιακού σταθμού, το οποίο το άλλο λεωφορείο ήταν και αυτό με πλαστή και με γνήσια πινακίδα, σταθμένο έξω από τον ιδιωτικό βρεφονιακό σταθμό. Οι αστυνομικοί λοιπόν σε έλεγχο που κάναν για να πρώτα σταμάτησαν το λεωφορείο για να δουν χάρτια και οτιδήποτε άλλο θέλαν να δουν στον έλεγχο, είδανε την απάτη τη συγκεκριμένη,
και τις πλαστές πινακίδες και έτσι σχηματίσει και φυσικά δικογραφία και αυτόφορη διαδικασία για τον οδηγό του οχήματος και άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού βρεφονιδιακού σταθμού. Ας ελπίσουμε η τιμωρία να είναι βαριά, όχι στον, μόνο στον οδηγό, αλλά στο συγκεκριμένο, στον ιδιωτικό βρεφονιδιακό σταθμό, για να στρώσει και να μάθουν να παραματιστούν και οι υπόλοιποι. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορείς να μεταφέρεις κόσμο και ειδικά πόσο μάλλον παιδιά με το συγκεκριμένο, αφού πλέον έχει αποχαρακτηριστεί, έχει διαγραφεί το συγκεκριμένο λεωφορείο και δεν ξέρω και αν έχει και αν τα πάμε έτσι, αν όντως ήταν και σε καλή κατάσταση το συγκεκριμένο λεωφορείο. Οπότε μια ποινή άξια η οποία να έρθει και να γίνει παράδειγμα προς όλους τους υπόλοιπους. Καλημέρα σε όσους έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Facebook, στην ομάδα του Safety Car στο Facebook. Μπαίνετε στην ομάδα του Facebook. Έχουμε και τη σελίδα του Safety Car στο Facebook και φυσικά όλα τα νέα αυτοκινήτα από το www.safetycar.gr. Καλημέρα λοιπόν σε όσους έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και καλημέρα και στον συνάδελφο κάτω, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από Αθήνα, ο οποίος μας ακούει. Λοιπόν, πάμε στις περισσότερες ειδησούλες σιγά σιγά με θέμα το αυτοκίνητο. Φέτος κλείνουν 120 χρόνια ζωής της Renault και πραγματικά η Renault βρήκε ένα πάρα πολύ μα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να το γιορτάσει στο Παρίσι. Να γιορτάσει όχι καλώντας κόσμο ή κάνοντας ένα τεράστιο event που θα μπορούσε να κάνει, αλλά δίνοντας την ευκαιρία πραγματικά σαν υποψία στους πολίτες να μπουν μέσα σε 7 υπέροχα αυτοκίνητα από την ιστορία της Renault όλα αυτά τα χρόνια. Φανταστείτε τώρα πριν 100 χρόνια και μέχρι περίπου τις μέρες μας, να μπαίνετε ως συνοδηγοί και να απολαμβάνετε την διαδρομή την οποία θέλετε να πάτε. Η Renault σε συνεργασία με μια πλατφόρμα, την Taxi, έτσι λοιπόν έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο σε ανυποψία στους πολίτες του Παρισιού, οι οποίοι απλά είχαν καλέσει ένα ταξί και περιμέναν να έρθουν να τους πάρουν για να πάνε στη διαδρομή τους. Λοιπόν, μερικοί πελάτες, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία, πραγματικά είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους με ένα από τα 7 ιστορικά οχήματα της φίρμας που ήταν διαθέσιμα για αυτό το σκοπό. Και φυσικά όχι απλό το απόλαυσαν και μείναν και εκπληκτοί, καθώς υπάρχουν βιντεάκια τα οποία έχουν καταγράψει την έκπληξή τους όταν έρχονται κάποια αυτοκίνητα. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που είναι 100 χρόνια, το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση με έναν αντίκα τελείως, ξαφνικά να έρθει να σε πάρει και να πας τη διαδρομή σου, πόσο μάλλον κυκλοφορείς μέσα σε τέτοιο αυτοκίνητο. Σπάνια λοιπόν αυτοκίνητα τα οποία πραγματικά τα χάρηκαν οι έκπληκτοι επιβάτες. Πραγματικά πολύ ωραίος τρόπος να γιορτάσεις τα 120 χρόνια ζωής σου. Για εσάς που ρωτάτε και πραγματικά στείλει και μήνυμα στο κινητό μου, δηλαδή, που είναι οι υπόλοιποι συνεργάτες. Λοιπόν, να τα βάλουμε κάτω έτσι να τα δούμε. Χθες λοιπόν είχαμε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Θες παντρεύτηκε ο Μάνος Αναγνωστόπουλος. Είχαμε έτσι ένα το ευχάριστο εδώ της υπόθεσης. Ο Μάνος Αναγνωστόπουλος παντρεύτηκε. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε πλούσιο background, ότι έχει συμβεί στο γάμο του. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος δεν τράβηξα βίντεο επίτηδες, γιατί δεν ήθελα. Θα είχαμε πάρα πολύ κουτσομπολιό, οπότε το κράτησα αυτό, στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων. Να τους ευχηθούμε δύο αναθόσπατων να ζήσουν, να πάνε όπως θέλουν τα πράγματα στη ζωή τους. Φυσικά το ταξίδι του μέλη του, που έχει φύγει σήμερα ο Μάνος Αναγνωστόπουλος, για έναν πολύ καλό προορισμό, τον οποίο επιτέλους έγινε άνθρωπος και θα πάει σε ένα σοβαρό μέρος πραγματικά της Ευρώπης για να δει πώς ζει εκεί πραγματικά ο κόσμος. Επιτέλους έπρεπε να γνωρίσει τη συγκεκριμένη γυναίκα για να τον ανοίξει λίγο τα μάτια και να πάει να κάνει ένα ταξίδι πραγματικά σωστό και να δει 5 πράγματα, το τι συμβαίνει. Ο Ιάπωνας Μάνος Αναγνωστόπουλος και ο έτερος συνεργάτης, ο οποίος δεν μπόρεσε λόγω του ανηλυμένου υποχρεώσεων. Χθες γάμο, σήμερα άλλο θα φύγει σε άλλο γάμο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Αυτά είναι. Και επίσης κρατάμε Θερμοπύλες εδώ με τους δύο να λείπουν. Θα με λίγο να συγχωρηθούμε μια προσφορά, πραγματικά πάρα πολύ καλή τιμή. Πλέον η Cosmocar δίνει για τον νέο Volkswagen τον Golf, το 1,5 TSI Evo ACT, το οποίο ξεκινάει από 19.500 ευρώ. Με κινητήρα λοιπόν βενζίνης που συνδυάζει κορυφαία ροπή με χαμηλές εκπομπές ρήπων, ο συγκεκριμένος κινητήρας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν προκοπή 2 από τους 4 κυλίνδρους εντελώς. Είναι πραγματικά ένας τεχνολογικά πολύ καλός εξελιγμένος κινητήρας με τους 130 ύπους, με μεικτή κατανάλωση που δίνει φυσικά το εργοστάσιο στους 4,8 λίτρα και προτινόμενη τιμή, η οποία ξεκινάει δηλαδή από 19.500 ευρώ. Το συγκεκριμένο Golf, το 1,5 TSI Evo ACT με τους 130 ύπους Blue Motion, συνδυάζεται και με κυβότιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Με όλη τη τεχνολογία έχει δώσει η Volkswagen στο νέο Volkswagen Golf. Πραγματικά η τιμή του είναι εκπληκτική. 19.500 ευρώ πηγαίνετε σε ένα εξειδικευμένο αντιπρόσωπο της Volkswagen. Οδηγήστε το και θα δείτε για ποιο πράγμα σας λέμε. Καλημέρα σου, έχετε μηνύματά σας, στις καλημέρα σας στο Facebook, στο Χρήστο, στο Γιάννη, στο Λάζαρο, στον Κώστα και στον Αστέριο. Ειδήσεις αυτοκίνητου συνέχεια, ένα διαφορετικό Ναβάρα από τα άλλα μας έχει δώσει τη δυνατότητα και δημοσίευσε η Nissan. Ένα Ναβάρα που ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πήγαινε παντού. Είναι η ιαπωνική φίρμα σε συνεργασία με εταιρεία, με ισλανδική κιόλας εταιρεία, την Arctic Trax, η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή οχημάτων 4x4 για αποστολές στα πιο δύσβατα δάφη του κόσμου. Έκανα λοιπόν ένα Ναβάρα, το συγκεκριμένο το off-roader AlphaTAF 32, το οποίο σύμφωνα με τους Ιάπωνες είναι το πιο αποτελεσματικό όχημα που κατασκεύασε ποτέ, με εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες για υψηλή αντοχή. Η Nissan φυσικά έδωσε και στη δημοσιότητα και βιντεάκι του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Πραγματικά το Nissan Navara πηγαίνει παντού. Είναι διαθέσιμο προς πώληση και συνοδεύεται από 5-ετή εργοστασιακή εγγύηση και επιπλέον εγγύηση 5 ετών από την Arctic Trax για τα εξαρτήματα τα οποία διαθέτει επιπλέον. Ένα πραγματικά θηρίο το οποίο πας παντού. Πραγματικά πήγαινες που πήγαινες παντού με το Ναβάρα, πλέον το φτάσανε σε τέτοιο σημείο που δεν κολλάς πουθενά. Εκπληκτικό το βίντεο, www.safetycar.gr, μπαίνετε μέσα και δείτε και το βιντεάκι και τις φωτογραφίες τις οποίες έχουμε ανεβάσει. Και γιατί όχι να μην το διαφημίσει, πραγματικά θέλουν να δείξουν και με αυτό δείχνεις και τη δυναμική σου σαν εταιρεία με το θέμα των πωλήσεων. Η SEAT πραγματικά έχει εκπληκτικές πωλήσεις τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, τα οποία με τα μοντέλα της, οποία πλέον μπαίνουν στην γκάμα της, γίνεται όλο και πιο ένα προσιτή προς τον κόσμο. Η αυξήση λοιπόν της μάρκας αυξήθηκαν κατά 15,5% τον περασμένο μήνα που μας πέρασε. Συνολικά πουλήθηκαν 49.200 αυτοκίνητα σε σχέση με το 2018 που ήταν 42.600. Με το συγκεκριμένο λοιπόν όγκο πωλήσεων, η SEAT πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα Μαΐου στην ιστορία της και έσπασε το ρεκόρ των 48.400 αυτοκινήτων του 2000. Και γιατί όχι, πραγματικά η SEAT έχει δώσει πολύ καλά μοντέλα και συνεχίζει, δεν σταματάει το συγκεκριμένο με την SEAT, και όσο πάει και γίνεται και ακόμα καλύτερη μέσα στον όμιλο Volkswagen. Έτσι λοιπόν, κατά τους 5 πρώτους μήνες του 2018 η SEAT επίσης πέτυχε ρεκόρ και ξεπέρασε το υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων στην ιστορία της, το οποίο χρονολογείται από το 2000, 229.600 οχήματα το 2000 λοιπόν, και το πρώτο πεντάμινο εδώ στην Ευρώπη
και γενικά σε όλο τον κόσμο, συγγνώμη, και γενικά σε όλο τον κόσμο, η Seat σημείωσε πωλήσεις 238.500 αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέρχεται η αύξηση 18,5%. Να αναφέρουμε λίγο έτσι μερικές χώρες οι οποίες η Seat αύξησε πάρα πολύ τις πωλήσεις της. Μέσα στην Γερμανία, σε μια χώρα που κατασκευάστηκε και εταιρείες είναι κορυφαίες στις πωλήσεις, αύξηση κατά 19,3%, 46.000 οχήματα πούλησε μόνο στην Γερμανία. Στην Ηνωμένο Βασίλειο επίσης 19% αύξηση, περίπου στις 30.000 αυτοκίνητα. Αύξησε τις πωλήσεις στην Γαλλία, 12.500 αυτοκίνητα και 14,8%, και στην Ιταλία. Φανταστείτε, τέσσερις τεράστιες αγορές για την Ευρώπη. Έχει αύξηση πάνω από 19% η Seat και προχωράει ακάθεκτη. Μπράβο λοιπόν στη Seat, γιατί όχι, και ακόμα έρχονται και άλλα αυτοκίνητα τα οποία ήδη είναι προγραμματισμένα να τα παρουσιάσει η Seat. Έχει μπει και στη ζωή μας πλέον και η Cupra. Μην ξεχνάμε την εταιρεία Cupra, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε αγωνιστικό επίπεδο, πιο καθαρό μας σπορ αυτοκίνητα. Πραγματικά πιστεύω ότι έχει να φάει πολλές πωλήσεις από την μαμά εταιρεία στο γιορτά του ομίλου Volkswagen. Μια που λέγαμε για τη στρατή ότι έπεται συνέχεια, η Seat θα συγκεντρώσει 2.400 εισαγωγείς και επενδυτές από όλο το παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων διανομέων της στο Βερολίνο 12 με 14 Ιουνίου, προκειμένου να παρουσιάσει λοιπόν τη στρατηγική της για τα μελλοντικά της σχέδια τα οποία έχει να κάνει. Το οποίο έχουν να κάνουν με το νέο λανσάρισμα του Ταράκο, του νέου 7 θέσιου SUV και του φυσικά του Cupra Ateca, το οποίο το περιμένουμε το τελευταίο τρίμηνο του 2018. Θα δώσουμε τις καλημέρες μας στη Σόνια, στον Νίκο, στον Νίκο, στον Χρήστο, στον Αυγουστίνο και στον Γιώργο. Καλημέρα σας, και θα μιλήσω με τα μηνύματά σας εδώ στην ομάδα του Safety Car στο Facebook. Μπαίνετε και στη σελίδα του Facebook, στην ομάδα, στη σελίδα του Facebook, γίνεστε μέλη και από εκεί μαθαίνετε τα νέα του αυτοκινήτου, τα οποία έρχονται από το www.safetycar.gr, το site του αυτοκινήτου εδώ της εκπομπής, το οποίο έχει να κάνει με όλα τα νέα του αυτοκινήτου, τα οποία έρχονται καθημερινά και πιστεύω ότι είναι μερικές μέρες είναι τόσα πολλά, λες και μπλέκονται όλοι μαζί και γίνεται ένα πραγματικός χαμός. Αλλά βγάζουμε τα πιο ουσιαστικά νέα, τα οποία πρέπει να βγουν και να ξέρει ο κόσμος. Η ώρα έχει πάει 8.30, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν, εκπομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107,4, το ραδιόφωνο που νιώθει από θέμα αυτοκινήτου και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά θα είμαστε μαζί με νέα του αυτοκινήτου και με Φόρμουλα 1, καθώς έχουμε και αγώνα Φόρμουλα 1 στον Καναδά, στην πίστα του Μόντρεαλ, στον τοίχο των πρωταθλητών. Δεν λέμε να πέσει κάποιος, αλλά εντάξει, καθένας υποστηρίζει μια ομάδα. Καλημέρα σου, έχετε στείλει τα μηνύματά σας στην ομάδα μας στο Facebook. Καλημέρα στον Μπάμπη και στην Αθηνά. Ναι, είμαι σκαπανέας της ενημέρωσης. Αλλά τι να κάνουμε, λείπουν οι άλλοι δύο. Πήγανε, είναι το καλοκαίρι. Έλος πάντων. Πρέπει να κρατήσει κάποιος να κάνει εκπομπή. Δεν μπορεί να λείπουν όλοι. Λοιπόν, πάμε με περισσότερα νέα αυτοκινήτου. Αλλά πριν πάμε να πούμε για τους χορηγούς Αφή Μάρκου, κατασκευαστική εταιρεία από τον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, που έχει να κάνει με κάγκελα από ανεδομένο αλουμίνιο τύπου inox, κάγκελα για τα μπαλκόνια, για σκάλες εσωτερικές και εξωτερικές, περιφράξεις. Μπαίνετε αφημάρκο.gr, βλέπετε τις δουλειές που έχουν ανεβάσει τα παιδιά σε βίντεο και τα οποία είναι εκπληκτικά. Πιστέψτε με, και τα κάγκελα είναι εκπληκτικά, καθώς τα έχω βάλει και εγώ ίδιος, οπότε είναι κάτι για το οποίο πραγματικά έκανα πάρα πολύ καλή επένδυση σε πολύ λογικές τιμές, όχι κάτι για το οποίο θα πληρώσετε πανάκριβα και τα οποία δεν χρειάζεται συντήρηση πλέον. Βάζετε και ξενιάζετε και μια ζωή. Αφημάρκο.gr, μπαίνετε μέσα, βλέπετε βιντεάκια, βλέπετε τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά, τους τηλεφωνείτε, έρχονται στο χώρο σας δωρεάν εκτίμηση να σας πούν τι θα βάλετε, πώς και τι. Πλούσια γκάμα από τα συγκεκριμένα τα κάγκελα, με ό,τι μπορείτε να τα φανταστείτε να τα συνδυάσετε.
Και πραγματικά θα δείτε εκπληκτικές τιμές. Και Tetrabyte, το κατάστημα των υπολογιστών στην Τούμπα, στην Παπάφη 91. Εκεί λοιπόν, όσοι θέλετε και επιθυμείτε ένα καινούργιο υπολογιστή, ένα ανακατασκευασμένο υπολογιστή και οτιδήποτε θέλετε να πάρετε περιφερειακά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τους υπολογιστές, Παπάφη 91, Tetrabyte ή Tetrabyte.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τιμές. Ευχαριστεί ο ιδιοκτήτης ο Τάσος. Όλο τον κόσμο το οποίο πραγματικά έχει ενημερωθεί, έχει περάσει το μαγαζί και έχει αγοράσει πράγματα, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και πιστέψτε μας, οι τιμές που θα σας κάνει είναι μοναδικές. Μπαίνετε στην ομάδα του Facebook, γίνεστε μέλη. Μπορείτε να προτείνετε μέλη, να έρθετε εδώ στην ωραία παρέα μας του Safety Car. Μπαίνετε στη σελίδα του Facebook, όπου έρχονται τα τελευταία νέα από το site μας, το www.safetycar.gr, το οποίο έχει να κάνει με όλα τα νέα αυτοκινήτου που υπάρχουν και τα τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες μπορούμε να έχουμε και να σας δίνουμε απλόχερα να ενημερώνεστε. Και πάμε σε μια είδηση ανάκληση την οποία δόθηκε χθες στην δημοσιότητα. Η Toyota λοιπόν ανακαλεί 11.768 Auris και Corolla στην Ελλάδα. Καλά ακούσατε, είναι 11.768 Auris και Corolla που έχουν πουληθεί στην Ελλάδα μας. Πρόκειται λοιπόν ένα πρόγραμμα πολιτικού ελέγχου αυτοκινήτων λοιπόν, την οποία εκτελεί το Toyota Ελλάς ΑΕΒ σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας. Πραγματικά όλο αυτό το πράγμα υπάρχει σε ελληνικό Υπουργείο, Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων και της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας. Έχουμε και πολιτική ποιότητα σε αυτή τη χώρα, πανάθεμά μας. Προληπτικός λοιπόν έλεγχος αφορά σε 11.768 οχήματα παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2006 έως το Σεπτέμβριο του 2012. Τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι εξοπλισμένα με αερόσεκο συνοδηγού μονού σταδίου και έχουν συμπεριληφθεί στο παρελθόν στην καμπάνια του πυροκροτητή του αερόσεκου συνοδηγού Takata. Είναι τα γνωστά λοιπόν. Η γνωστή αερόσεκη από τη γνωστή εταιρεία Takata που τη φόρεσε πραγματικά σε πάρα πολλούς κατασκευαστές. Ήταν άλλωστε ένας από τους μοναδικούς προμηθευτές αερόσακων σε μεγάλες εταιρείες. Μία από αυτή φυσικά και ήταν και η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως, η Toyota. Έτσι λοιπόν, στα αυτοκίνητα αυτά τα συγκεκριμένα, τα 11.768 οχήματα από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Σεπτέμβριο του 2012, συγκεκριμένα τα Auris και Corolla, μπορείτε να περάσετε για προληπτικό έλεγχο από εξειδικευμένο συνεργείο της Toyota για να δουν τον πυροκροτητή του αερόσακο του συνοδηγού. Λοιπόν, τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι το 210-280-8222, επαναλαμβάνω 210-280-8222, όλες τις λειτουργίες από τις 9 ως τις 5 το απόγευμα, ένα τηλέφωνο στην Toyota Ελλάς με εξαιρέτηση πελατών και θα ενημερωθείτε αν όντως είναι και το δικό σας όχημα μέσα στην ανάκληση και να σας κατευθύνουν σωστά στο να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε το προληπτικό αυτό έλεγχον στο συνοδηγό σας. Είναι στην αερόσκο του συνοδηγού. Είναι αναγκαίο, είναι για την ασφάλειά σας. Απλά ένα τηλεφωνάκι στην Toyota Ελλάς 210-280-8222 από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα καθημερινά πηγαίνετε, είναι για την ασφάλειά σας. Δεν είναι τίποτα, η ανάκληση δεν θα πληρώσετε κάτι, η Toyota λαμβάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενημερωθείτε και να πάτε το αυτοκίνητό σας για να κάνετε τον έλεγχο και αν χρειαστεί να υπάρχει και αλλαγή του πυροκροτητή στον αερόσακο. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εκπομπές ρήπων και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει σφίξει τα λουριά στις εταιρείες αυτοκινήτων για το θέμα των εκπομπών ρήπων, το ξέρουμε και συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σφίγγει ακόμα περισσότερο ο κλοιός με τα καυσαέρια και το τι βγάζει τι βγάζουν τα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, για να εναρμοστούν όλες οι εταιρείες στους σκληρούς κανόνες, και καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζει τους κανόνες στις εταιρείες κατασκευών αυτοκινήτων, η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι μέσα στο μήνα Αύγουστο θα διακόψει προσωρινά την παραγωγή της στο εργοστάσιο της στο Wolfsburg,
προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα κύκλου μέτρησης, το WLTP, το οποίο έχει μπει στη ζωή τους και πραγματικά έχει κάνει όσο γίνεται δυσκολότερα τη ζωή τους. Δυσκολότερα για αυτούς, καλύτερη για μας. Και κατά ψέματα καλύτερη ποιότητα ζωής, σαν σε περίπτωση που όντως είναι σωστές οι μετρήσεις και υπάρχουν χαμηλότερες εκπομπές ρήπων. Έτσι λοιπόν, πιο συγκεκριμένα θα αναβαθμίσει η Volkswagen τμήματα της παραγωγής και το λογισμικό του κινητήρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως το ακούτε, θα αναβαθμίσει το λογισμικό του κινητήρα, με ό,τι έχει βγει στο παρελθόν, αυτά είναι παρελθόν, έχουν περάσει, και θα προσθέσει στα αυτοκίνητά της καινούργιο φίλτρο σωματιδίων. Πρόκειται περισσότερα από 200 εκδόσεις μοντέλων των Golf, Touran και Tiguan θα περάσουν τις διαδικασίες πιστοποίησης προκειμένου να καλύψουν τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο, όλα τα νέα μοντέλα είναι υποχρεωμένα από 1η Σεπτεμβρίου του 2018 να φέρουν την πιστοσίευση του WLTP, το οποίο είναι ο νέος κύκλος που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα απαιτητικός και όσο αφορά τις μετρήσεις εκπομπών ρήπων. Σε πραγματικές συνθήκες, αυτό να μην το ξεχνάμε, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και όχι αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και βλέπαμε κάτι τιμές ρήπων και κάτι καταναλώσεις, οι οποίες λέγαμε δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν γίνεται να το κατεβάσει 4 και 4,5 λίτρα τη στιγμή που όταν το παίρνεις και το οδηγείς όσο γίνεται πιο οικονομικά να φτάνει στα 6 και τα 6,5. Να μην για τέτοιες αποκλίσεις, πλέον αυτό έχει σταματήσει. Καλό για τον καταναλωτή, δεν πειράζει, ας μπουν στη διαδικασία τα εργοστάσια πλέον να φέρουν και πιο σωστές μετρήσεις αλλά και χαμηλότερες εκπομπές ρήπων. Πάμε λίγο να δούμε και τις πωλήσεις λίγο εδώ στη χώρα μας, καθώς ο προηγούμενος μήνας ήταν πάρα πολύ καλός για τις εταιρείες. Ρεκόρ έκανε τον προηγούμενο μήνα, το Μάιο, η Renault και η Dacia στην χώρα μας. Βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού. Κακά τα ψέματα, η Terrain Motors, η οποία έχει την ομπρέλα της την Renault και την Dacia στη χώρα μας, έχει κάνει πάρα πολύ καλή στρατηγική στο συγκεκριμένο πρόθεση των μοντέλων της και όχι άδικα. Το θέμα είναι ότι της δόθηκαν και τα κατάλληλα όπλα το να πας και να κάνεις πραγματικά να ανεβάσεις τις πωλήσεις σε ένα εκπληκτικό Renault Clio με τους κινητήρες, ο οποίος 1,5 τους γνωστούς της Renault, είτε σε κινητήρα αντίθετη κινητήρα βενζίνης, οι οποίοι πραγματικά αποδείχθηκαν διαμάδια και τα έχει δώσει τους κινητήρες να τους φορούν και άλλα μοντέλα της, όπως η Nissan, όπως και η Mercedes, να έχει πάρει κινητήρες Renault και να μπορέσει να τους δώσει και πραγματικά. Πιστέψτε μας, όταν φτάνει Γερμανός κατασκευαστής αυτοκινήτων εκ των κορυφαίων παγκοσμίως να βάζει στα μοντέλα του αλλονού μάρκα κινητήρα, το έχει ψάξει από χίλιες δυο μεριές και όχι άδικα είναι ο κινητήρας Διαμάντη, ο 1,5 με τους 110 ύπους. Έτσι λοιπόν έχει τα όπλα η Terrain Motors, Renault Clio, το οποίο είναι εκπληκτικό και περιμένουμε του χρόνου το καινούριο. Ένα Renault Megane, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα Megane, τα οποία έχουν βγει από την γαλλική εταιρεία. Έχει κάνει πραγματικά άλματα μπροστά και σχεδιαστικά και όχι μόνο και οδηγικά. Είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά εδώ στην εκπομπή και είχαμε καλεσμένο τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον κύριο Κρομίδα, και αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο το Megane, το οποίο είναι εκπληκτικό οικογενειακό αυτοκίνητο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μην κακομουτσουνιάζετε μερικοί όταν ακούτε γαλλικό αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν γαλλικό αυτοκίνητο σε πάρα πολύ καλό εξοπλισμό, με πάρα πολύ καλή οδική συμπεριφορά και κορυφαίων κινητήρων παγκοσμίως. Και πάμε στην Dacia, η οποία η Dacia με τον Dacia Duster έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη όθηση στις πωλήσεις. Και όχι άδικα, το προηγούμενο Dacia Duster χαρακτηρίστηκε από τους ανθρώπους του αυτοκίνητου ως κατσίκι, από την άποψη ότι πηγαίνει παντού το SUV της Dacia, με τα λεφτά τα οποία το έδινε στη δυνατότητα να το αποκτήσεις και με το ότι μπορούσες πραγματικά να πας παντού, όχι φοβερά extreme καταστάσεις, αλλά να πας πραγματικά και να σε πηγαίνει άνετα σε off-road στιγμές,
με τη στιγμή λοιπόν την οποία είχε το συγκεκριμένο και με το ότι εκδόσεις πλούσιες οι οποίες έδινε, ήταν πραγματικά ένα value for money, κινητήρες οι γνωστοί μέσα από την Renault. Έτσι λοιπόν ταξινομήσεις τον περασμένο μήνα για τις μάρκες Renault και Dacia ήταν 803 καινούργια επιβατικά και εμπορευματικά αυτοκίνητα. Η Men Renault λοιπόν διάθεσε 653 αυτοκίνητα και η Δε Dacia γύρω στα 150 αυτοκίνητα και όχι μόνο. Το νέο Dacia Duster το δεύτερο γενιάς πραγματικά είναι από τα μοντέλα τα οποία θα δώσουν εξωτερική όθηση πωλήσεις της Dacia και επέτει συνέχεια έρχονται και άλλα μοντέλα της και της Renault αλλά και της Dacia. Εμείς θα πάμε λίγο νωρίτερα για το μυστικό διάλειμμα, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί συνέντευξη λίγο να μιλήσουμε για το Dacia Docker, το νέο επαγγελματικό van της Dacia. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε στο μυστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ μας επιστρέψαμε, κομπή Safety Car, μόνο στο Libero 107,4. Πάμε λίγο να πούμε τους χορηγούς που προσφέρουν την εκπομπή. Αφιρμάρκου, η κατασκευαστική εταιρεία με κάγκελα από αναδυωμένο αλουμίνιο τύπου Inox, κάγκελα τα πάντα για μπαλκόνια, σκάλες, εσωτερικές και εξωτερικές περιφράξεις και ό,τι αυτό έχει να κάνει με τον χώρο σας. Αφιρμάρκου.gr, μπαίνετε, βλέπετε πραγματικά εκπληκτικά βίντεο με τις δουλειές των παιδιών και τηλεφωνείτε για να έρθω στο χώρο σας δωρεάν και να κάνω μια δωρεάν εκτίμηση και τετραμπάιτ. Το κατάστημα στην τομέα του υπολογιστέ, παπάφι 91 και tetrabyte.gr. Μπαίνετε, βλέπετε κατασκευασμένους καινούργιους υπολογιστές, ανακατασκευασμένους και ό,τι έχει να κάνει περιφερειακά με τους υπολογιστές. Είχα ένα τηλέφωνο 23 15 50 60 56 και πραγματικά θα βρεθεί η λύση για τον υπολογιστή σας. Πάμε λοιπόν να ασχοληθούμε λίγο με το επαγγελματικό αυτοκίνητο. Είχαμε τη χαρά να έχουμε στα χέρια μας το νέο Dacia Docker van, ένα van το οποίο μας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και γι' αυτό λίγο πάνω να δώσουμε την καλημέρα μας στο Διευθυντή Πωλήσεων Renault Dacia επαγγελματικών αυτοκινήτων, τον κύριο Σπύρο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Ο λόγος λοιπόν που σας καλέσαμε για να εδώ στην εκπομπή δεν έχει να κάνει άλλο με το επαγγελματικό αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο επαγγελματικό το οποίο πραγματικά είναι ο συνεργάτης, το αυτοκίνητο πρέπει να προδώσει ποτέ τον επαγγελματία. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Dacia και γι' αυτό άλλωστε επειδή είναι το σύνθημά της αυτό, αποφάσισε να φτιάξει και ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο για να δώσει αυτή τη δυνατότητα και στους επαγγελματίες. Γενικά το σύνθημα είναι όσα χρειάζεται ο επαγγελματίας με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό είναι το πνεύμα της Dacia. Είχαμε λοιπόν στα χέρια μας το νέο Dacia Docker van, το οποίο μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις για δύο εξής λόγους. Ένας είναι η οικονομία καυσίμου η οποία κάνει. Ένα 4,1 λίτρα και εμείς είδαμε στο τεστ που κάναμε γύρω στα 4,5 και πραγματικά μας εντυπωσίασε. Είναι πράγματι έτσι, το διαπιστώσατε κι εσείς στην πράξη. Μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε για Dacia μιλάμε για Group Renault. Το Docker στην ουσία είναι ένα αυτοκίνητο από τα σπλάχανα του Group Renault, χρησιμοποιεί όλη την τεχνογνωσία του, χρησιμοποιεί μηχανικά μέρη δοκιμασμένα σε διάφορα μοντέλα του Renault. Έτσι, που έχουν δοκιμαστεί για την αξιοπιστία τους στο δρόμο, εκατομμύρια χιλιόμετρα. Οπότε αυτό είναι λογικό. Όσον αφορά τώρα την κατανάλωση, επίσης αναμενόμενο, αφού χρησιμοποιεί τον γνωστό κινητήρα, αυτό που είπατε πριν, διαμάντι, τον 1,5 DCI, που έχει βοηθήσει πάρα πολλά μοντέλα και άλλων εταιριών να κάνουν καριέρα. Ακριβώς. Αυτός ο 1,5 λοιπόν, διαθέσιμος και με 75 άλογα και με 90, είναι που κινεί τον Docker και του εξασφαλίζει πολύ χαμηλή οικονομία όσον αφορά την κατανάλωση, αλλά και όσον αφορά τη συντήρηση, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί τον επαγγελματία δεν τον ενδιαφέρει μόνο το σήμερα ή το χαμηλό κόστος αγοράς ενδεχομένως ενός αυτοκινήτου, είναι και τι γίνεται μετά, το αύριο, η συντήρηση. Το πιο βασικό απ' όλα. Ακριβώς. Στην Dacia, το Docker έχει ένα πλάνο συντήρησης κοστολογημένο ακριβώς, το οποίο είναι μάλιστα στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων, εάν πάνε σε μια έκθεση Renault Dacia και ζητήσουν το πλάνο συντήρησης του Docker,
θα δουν αναλυτικά ποιες εργασίες γίνονται με κωδικούς και τιμές, και έτσι προκύπτει ότι για 5 χρόνια χρήσης ή 100.000 χιλιόμετρα, που είναι και το διάστημα που καλύπτεται από εγγύηση και οδική βοήθεια, το κόστος βγαίνει στα 50 λεπτά την ημέρα. 50 λεπτά την ημέρα. Ακριβώς. Το έχουμε κάνει, δηλαδή το έχετε κάνει για να βγει ότι βγαίνει όντως 50 λεπτά. Βγαίνει 50 είναι... λεπτά την ημέρα, και γι' αυτό λέω ότι το πλάνο συντήρησης είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφερόμενου σε μια έκθεση ενοντάτια που μπορεί φυσικά να δει και το αυτοκίνητο, και θα πάρει αναλυτικά μια κατάσταση συγκεκριμένα. Κωδικός, εργασία, χρέωση, κάνοντας όλη την πράξη, το άθροισμα στο τέλος, θα δει ότι πραγματικά για αυτή την πενταετία το αυτοκίνητο στην προγραμματισμένη συντήρηση, γιατί έτσι ως καλύπτει από εγγύηση κατά τα λοιπά, κάνουν τον άλλο σήμον, έτσι, είμαστε στα 50 λεπτά την ημέρα. Το άλλο που μας άρεσε είναι ότι έχει αυξηθεί το ωφέλιμο βάρος στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Πράγμα πάρα πολύ καλό και για τον επαγγελματία, και είναι σε μια δύσκολη κατηγορία τα ελαφριά, έτσι επαγγελματικά van. Μπήκε σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία, γιατί υπάρχουν εκεί πάρα πολλοί ανταγωνιστές με πολύ καλά αυτοκίνητα. Έχετε δίκιο και χαίρομαι που μου το θέτετε έτσι, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναδείξω τις αρετές του αυτοκίνητου. Ο πυρήνας πίσω από την ιδέα, η ιδέα μάλλον στην οποία βασίζεται η δημιουργία του Ντόκερ, είναι το να δώσει ένα αυτοκίνητο της μεγαλύτερης κατηγορίας στην τιμή της μικρότερης. Mm-hmm. Και αυτό το έχει πετύχει. Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο που έχει δυνατότητες μεταφορικές με 750 κιλών ωφέλιμο, 3,5 έως 4 κυβικά όγκου χώρου φόρτωσης, με ένα μήκος που μπορεί να φτάσει σε συνεργασία με το Dacia Easy Seat, το αναδιπλούμενο και αποσπόμενο κάθισμα, τα 3-11, μιλώντας για κάποιους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη υδραυλικούς, που έχουν τρίμετρα αντικείμενα, σωλήνες κτλ., γύψος ανιαζάδες, μεταγωνιόκρανα τους κτλ. Το 3 είναι ο μαγικός αριθμός. 3-11 λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, ενώ δώσαμε δυνατότητες στο αυτοκίνητο οχήματος της μεγαλύτερης κατηγορίας, η τιμή του είναι οχήματος της μικρότερης κατηγορίας. Και αυτό επίσης μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος, έτσι βλέποντας και συγκρίνοντας τη μέσα από την αγορά. Αυτό ο τρόπος που το έχουμε πετύχει, η Renault δηλαδή, το Group Renault και η Dacia, είναι απλώς. Χρησιμοποίησαμε τεχνογνωσία του Group Renault, δεν χρειάστηκε να πάμε να ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα. Δοκιμασμένες λύσεις από το ράφι μπήκαν πάνω στον Ντόκερ, που ξέρουμε ότι είναι αξιόπιστες και δουλεύουν. Μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο, συνδυάστηκαν με τη φιλοσοφία της Dacia. Και έτσι προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα, που είναι σε κάθε περίπτωση το επαγγελματία. Τώρα, πάμε λίγο να πούμε λίγο την τιμούλα. Από πού ξεκινάει το Dacia Ντόκερ? Από 11.900 συν ΦΠΑ. Περίπου. Το λέω συν ΦΠΑ, γιατί οι φίλοι επαγγελματίες ξέρουν ότι ο ΦΠΑ δεν είναι κόστος για αυτούς. Οπότε η τιμή που έχει για αυτούς έτσι σημασία είναι το 11.900. Η έκδοση των 75 ύπων, εάν θέλει κάποιος να ανέβει στους 90, πάει στο 12.500 συν ΦΠΑ. Μάλιστα. Είναι μια καλή πρόταση, δηλαδή, ώστε να πάρει κάποιος το επαγγελματικό αυτοκίνητο που χρειάζεται, χωρίς να του λείψει κάτι, χωρίς να κάνει εκπτώσεις ούτε σε εξοπλισμό, ούτε σε ποιότητα, ούτε σε αξιοπιστία, ούτε πουθενά, και να του περισσέψουν και κάποια λεφτά. Είτε να το αποταμιεύσει, είτε να τα ρίξει τη δουλειά του. Γιατί αυτή την εποχή είναι και αυτό ζητούμενο. Ψάχνουν όλοι κεφαλαία κίνησης. Λοιπόν, γλιτώνεις από καινούριο σου αυτοκίνητο. Νέες προτάσεις από το Dacia Ντόκερ. Έχουμε δει στη δημοσιότητα να βγαίνουν κάποιες φωτογραφίες για ένα pick-up. Ακριβώς. Να διευκρινίσω κάτι, γιατί έχουμε πολλά τηλεφωνήματα και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είναι ένα pick-up σε μια κατηγορία που ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχει και φιλοδοξούμε εμείς να την αναβιώσουμε, η κατηγορία των παλιών μισότονων pick-up. Mm-hmm. Ξέρετε, όλοι δεν χρειάζονται κάποιοι μάλλον ανοιχτό αυτοκίνητο, αλλά δεν χρειάζονται ένα θηρίο τετρακίνητο μήκους 5,5 μέτρων και με ένα 2,5 λίτρο κινητήρα. Κάποιοι θέλουν απλά μια ανοιχτή καρότσα να κάνουν μικρές δουλειές, τοπικές ενδεχομένως, κατασκευαστικές εταιρείες, αγρότες κτλ. Η Dacia λοιπόν, το εργοστάσιο πρωτίστως, και εν συνεχεία και εμείς κινηθήκαμε προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει την πρόθεση να φτιάξει, έχει φτιάξει ήδη για την ακρίβεια, ένα μικρό pick-up βασισμένο στο Ντόκερ Van. Mm-hmm.
προέρχεται από μετασκευή του, το κλειστό μετατρέπεται σε ανοιχτό. Φυσικά όλα αυτά έχουν γίνει με τις οδηγίες και τις ευλογίες του εργοστασίου. Στο προηγούμενο διάστημα ήμασταν στην αναζήτηση του κατάλληλου οίκου που θα κάνει αυτή τη διασκευή. Δοκιμάστηκαν διάφορες λύσεις. Γαλλία, Ιταλία, δοκιμάστηκαν και στην Ελλάδα να σας πω. Αχα, το πρόβλημα που δεν επιλέχθηκε τελικά η Ελλάδα δεν έχει να κάνει καθόλου με την κατασκευαστική ικανότητα εδώ των ανθρώπων, αλλά με διάφορες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει το τεχνικό σκέλος, υπάρχει μάλιστα αυτοκίνητο επίδειξης αυτή τη στιγμή, και είμαστε στη διαδικασία να ολοκληρώσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, ώστε να μπορεί το αυτοκίνητο να κυκλοφορήσει νόμιμα φυσικά και κανονικά. Θα είναι λοιπόν η αναβίωση αυτής της κατηγορίας, θα είναι το μοναδικό μισότονο pick-up της αγοράς. Και να φανταστώ σε πολύ λογικές τιμές. Βασιζόμενοι στην έτσι κι αλλιώς δελεαστική τιμή του βαν, ακριβώς συν το κόστος μετασκευής που προκύπτει κτλ, βγαίνουμε πάλι σε μια λογική έξυπνης χρήσης, ας το πούμε έτσι, και πάντοτε απευθυνόμενοι σε αυτούς που δεν θέλουν να πάνε στο κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί χρειάζονται αυτό. Χρειάζονται αυτό το μήκος καρότσας, το μήκος αμαξώματος, το 1500 DCI με τα 4,5 λίτρα στα 100 κατανάλωση. Ενδεχομένως εκεί να υπάρξει, ακόμη δεν είμαστε σίγουροι, αλλά ας το πω, να υπάρξει και βενζινοκινητήρας, γιατί έχουμε δει από τις αναλύσεις μας ότι σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν κατά δευτερεύον που λέμε επάγγελμα αγρότες ή συνταξιούχοι αγρότες που θέλουν απλά ένα μικρό pick-up να κινούνται εκεί τοπικά στα χωράφια, στο σπίτι, στο χωριό, στην πλατεία. Οπότε ένας βενζινοκινητήρας για αυτούς δεν είναι πρόβλημα γιατί δεν κάνουν τόσα πολλά χιλιόμετρα. Κάτι που θα κατεβάσει φυσικά την τιμή ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη μία λύση στα σκαριά. Περιμένουμε τα τελευταία γραφειοκρατικά για τον επαγγελματία ή για τον κάποιον επαγγελματία που είπαμε, όπως είπατε εσείς. Πάμε τώρα λίγο στο Group Renault. Εκεί τι γίνεται με τα επαγγελματικά? Γιατί κακά τα ψέματα ο Γάλλος έχει ιστορία στα επαγγελματικά. Μεγάλη ιστορία. Ακριβώς. Ουσιαστικά το Group Renault είναι επί σειρά 18 ετών νούμερο 1 σε πωλήσεις επαγγελματικών, ελαφρών επαγγελματικών στην Ευρώπη. Μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Σιγά σιγά έχουμε δραστηριοποιηθεί και εδώ στην Ελλάδα λόγω της μετάβασης της αγωγής εταιρείας όπως γνωρίζετε. Εμείς ξεκινήσαμε το 2015 τα επαγγελματικά, ξεκινώντας από το εξαιρετικό, τα είπατε και εσείς νωρίτερα, Clio στην επαγγελματική του έκδοση, το Clio Van. Mm-hmm. Δύο εκδόσεις εκεί, πιστεύουμε είναι η πληρέστερη πρόταση στην κατηγορία. Υπάρχει και στην έκδοση την αμιγώς επαγγελματική, ας την πούμε, την Pro Plus, με τον γνωστό φυσικά κινητήρα 1500 DCI, με την κατανάλωση χαμηλή και το κόστος συντήρησης 75 ύπους και πολύ πλούσιο εξοπλισμό. Και από εκεί πέρα υπάρχει και η πλούσια η business έκδοση, η οποία είναι με τους 90 ύπους και την οθόνη, την εργοστασιακή αφή σε 7 ιντσών με το εργοστασιακό navigation. Είναι ένας συνδυασμός που δεν τον έχει κανένα άλλο αυτοκίνητο στην κατηγορία και πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα είδαμε κάποια στιγμή, και γι' αυτό λανσάραμε και κάποιες εκδόσεις εξατομίκευσης, mm-hmm. παρόλο που είναι επαγγελματικό αυτοκίνητο, λόγω της ιδιαιτερότητας στον εξοπλισμό, του πλούσιου του εξοπλισμού που διαθέτει, μας ζητήσαν διχρωμίες, ροφές, ζάντες, αλουμινίου κτλ. Και ανταποκριθήκαμε φτιάχνοντας τα λεγόμενα pack look. Είναι εξατομικευμένα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Δηλαδή ο επαγγελματίας, εκτός ότι θα πάρει το δικό του επαγγελματικό, θα κάνει μια επένδυση, θέλει να το κάνει και με το γούστο του. Θέλει να το κάνει με το γούστο του. Έχουμε δει ένα 20% των πωλήσεων των business είναι από πακέτα look. Συνοδεύονται με πακέτο look. Οπότε ναι, είναι ο μερακλής που λέμε ο επαγγελματίας, να τα λέμε και απλά, που το χρησιμοποιεί για λογαριασμό του. Είναι πολλές ώρες μέσα σε αυτό. Θέλει να έχει με ένα αυτοκίνητο με την άδεια να γράφει FIH για την άδεια επαγγελματικού. Έτσι, σωστά, πίσω ναι. Δεν έχει τα καθίσματα, έχει μια καλυμμένη καρότσα, δεν φαίνεται τίποτα μέσα. Πολλοί επιλέγουν, βάζουν φημέ τζάμια πίσω. Οπότε κυκλοφορεί με την άνεση ενός επιβατικού, αλλά με τα πλεονεκτήματα ενός φορτηγού όσον αφορά τα χαρτιά του και τα χέρια του κτλ. Κάτι άλλο που περιμένουμε επαγγελματικά πλέον, τι περιμένουμε από τη φέτος ή τη νέα χρονιά από τον Group Renault? Ήδη υπάρχει εδώ το Kangoo, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο το αντίπαλο δέος του Docker. Mm-hmm. Είναι στην ίδια κατηγορία, γι' αυτό το λέω έτσι.
Στην ουσία δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Οπωσδήποτε το Renault, το Kangoo είναι ό,τι πιο τεχνολογία αιχμής, ας το πούμε, μπορεί να υπάρξει. Και περισσότερο αφορά τον εξοπλισμό αυτό, γιατί σαν μηχανικά μέρη ή σαν κινητήρες, μιλάμε φυσικά για τους ίδιους. Βέβαια αυτό, για να θυμηθώ και κάτι που λέει ο υπεύθυνος ευγενείας εταιρείας, ο Ιάκωβος ο Κρομίδας, είναι το αυτοκίνητο με τα 1000 πρόσωπα, δηλαδή έχει κοντό και μακρύ μεταξόνιο. Έχουμε τέτοιες επιλογές, 90-110 άλογα, πεντάρι, εξάρι, κυβότιο, διάφορες παραλλαγές όσον αφορά το μήκος του χώρου φόρτωσης και τον όγκο, δυνατότητες, διάφορες παραμετροποίησης όσον αφορά τον εξοπλισμό. Οπότε είναι ένα αυτοκίνητο με ευρύτερη, έτσι, ποικιλία στο να προσφέρει δυνατότητα τριθέσιου, για παράδειγμα, νόμιμα φυσικά αναγραφόμενη στην άδεια, ώστε να μεταφέρει κάποιος δύο συνεπιβάτες. Από εκεί πέρα όμως, σε επίπεδο εξοπλισμού, όπως και το Ντόκερ, και οφείλουμε να τονίσουμε και αυτό, το είχατε στα χέρια σας και το είδατε, ειδήσεις όμως το διαπιστώσατε, πολύ καλός εξοπλισμός με το ηχοσύστημα, με το Bluetooth και τα χειριστήρια στο τιμόνι, ESP, Hill Start Assist, όλα αυτά έτσι κι αλλιώς είναι σήμερα στάνταρ υποχρεωτικά, είτε από νομοθεσία κάποια, είτε από την νοοτροπία των σύγχρονων επαγγελματιών. Δεν δέχονται να βγήσουν αυτοκίνητο χωρίς όλα αυτά τα καλούδια. Οπότε υπάρχει και το Kangoo, και προσεχώς μέσα στο έτος αναμένουμε να ολοκληρώσουμε την γκάμα των κλειστών φορτηγών με τα βαν, τα μεγαλύτερα, ας τα πούμε έτσι, το Traffic του 1 τόνου ωφέλιμο και το Master του 1,5 τόνου ωφέλιμο. Γνωστά ονόματα, ειδικά το Traffic, γνωστά ονόματα στην ελληνική αγορά. Και έτσι, μια τελευταία έτσι ερώτηση για να κλείσουμε λίγο και την συνέντευξη. Είστε στο χώρο χρόνια, στο επαγγελματικό αυτοκίνητο, γνωρίζετε μέσα και απ' έξω το τι συμβαίνει. Με την κρίση η οποία έχει περάσει και είναι ακόμα εδώ στη χώρα μας, δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την κρίση στην οικονομία. Με το επαγγελματικό αυτοκίνητο, πού ήμασταν, βρισκόμαστε τώρα σε πολύ καλύτερα επίπεδα? Υπάρχει εμπιστοσύνη του επαγγελματία να έρθει να αγοράσει ένα επαγγελματικό από οποιαδήποτε εταιρεία? Βλέπετε την αγορά, είστε μέσα στην αγορά. Πώς κινείται ο επαγγελματίας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από το ιστορικό υψηλό του 2007. Εντάξει, ναι, εκείνο είναι κάτι, θα το αναπολούμε για χρόνια. Επί σειρά ετών έπεφτε η αγορά. Η τελευταία πενταετία είναι συνεχώς ανωδική. Σταθερά ανωδική, με ένα ποσοστό της τάξης του 10% κάθε χρόνο, και έτσι κινούμαστε και φέτος. Χωρίς δηλαδή πυροτεχνήματα, σταθερά ανωδικά όμως ένα 10%. Για μένα αυτό σημαίνει ότι μέσα από αυτή την κρίση ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο. Δηλαδή οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις που μείνανε είναι οι πιο ισχυροί, οι πιο δυνατοί. Αντέξαν, περάσαν στην απέναντι πλευρά. Και σιγά σιγά, σταθερά βέβαια και προσεκτικά, γιατί το τοπίο εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο, όλοι έχουν πάρει το μαθημά τους, αρχίζουν και επενδύουν και στην ανανέωση του εξοπλισμού τους και στο επαγγελματικό τους αυτοκίνητο κτλ. Οπότε, όχι με το βαθμό ανόδου που βλέπουμε στα επιβατικά, αλλά με έναν μικρότερο πλήν όμως σταθερό ρυθμό, ανεβαίνει και η αγορά του επαγγελματικού. Φέτος πιστεύουμε θα φτάσει γύρω στις 7.000 επαγγελματικά αυτοκίνητα, αλλά είναι αποτέλεσμα, ας το πούμε, ποιοτικής και επεξεργασμένης, δομημένης και καλά σχεδιασμένης διαδικασίας από μέρους των επιχειρήσεων. Γιατί κατά ψέματα ούτως ή άλλως η χώρα μας έχει από το πιο γερασμένο στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον δε στα επαγγελματικά που άλλος πραγματικά πρέπει να πονέσει πολύ για να πάρει ένα αυτοκίνητο που πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό έχουμε φέρει τον Dacia Ντόκερ, για να πούμε πάρε ένα καινούριο αυτοκίνητο, χωρίς όμως να ματώσεις και να κρατήσεις και λεφτά για να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν θα σου λείψει τίποτα κτλ. Αλλά για να μην φανεί ότι πάω να κάνω μόνο το διαφήμιση στον Ντόκερ, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, έχει ανέβει πάλι ο μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών. Ήταν πάντοτε ψηλά δυστυχώς, ακόμη και τις καλές εποχές, δεν ανανέωνε εύκολα ο Έλληνας επαγγελματίας, επιχειρηματίας το φορτηγό του, ενώ το ΙΧ του κάθε πενταετία πήγαινε να αναζητήσει το καινούριο μοντέλο. Δυστυχώς γίνανε αυτά τα λάθη. Δείχνει τώρα μια διαφορετική εικόνα, και αν κάποια στιγμή ισορροπήσει η αγορά και υπάρξει βεβαίως και χρηματοδότηση, αν και το leasing έχει δώσει μια διέξοδο όλα αυτά τα χρόνια, θα δούμε τότε να έρχεται, αν μην πούμε στο μέσο χώρο, αλλά εν πάση περιπτώσει να έρθει ο μέσος όρος ηλικίας σε λογικά επίπεδα. Και κακά τα ψέματα, υπάρχουν μερικοί επαγγελματίες που αδυνατούν να πάρουν είτε ένα κανονικό επιβατικό, είτε και ακόμη ένα επιπλέον επαγγελματικό. Οπότε επιλέγουν το επαγγελματικό ώστε να είναι και το κανονικό τους αυτοκίνητο.
Οπότε να τα συνδυάσουν όλα. Γιατί κακά δεν υπάρχουν και αυτές οι επιλογές πλέον. Δεν κοιτάνε ακριβώς και αυτό το πράγμα να κάνουν. Υπάρχουν και αυτές οι επιλογές και επειδή είδαμε και πολύ κόσμο να στρέφεται σε αμφιβόλου προελεύσεως, δεν μιλάμε για το σύνολο, για κάποια μιλάμε, αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας εισαγόμενα, μεταχειρισμένα σπορτικά, έγινε πιο επιτακτική ανάγκη. Γι' αυτό και εμείς στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς φέραμε τον Docker, γιατί είπαμε ότι με αυτά τα λεφτά που δίνει για ένα εντός εισαγωγικών καλό μεταχειρισμένο, όλα ξέρετε καλά είναι, όμορφα, γυαλισμένα, στημένα, πάρε ένα καινούριο με την πενταετή του εγγύηση, με να ξέρεις τη συντήρησή του, να ξέρεις να τη σύγκρισή του να και να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να ματώσεις οικονομικά. Κύριε Κοντογιώργη, να σας ευχαριστήσουμε που ήμασταν εδώ παρέα και είπαμε πράγματα που αφορούν τον επαγγελματία και ασχοληθήκαμε Renault και Dacia. Ελπίζουμε σύντομα να σας ξανέχουμε να ξαναμιλήσουμε πάλι το επαγγελματικό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, κακά τα ψέματα. Όχι μόνο το πρόβλημα. Θέλω τη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσατε για το νέο Docker Van, το νέο βανάκι της Dacia και αυτά που έρχονται. Πραγματικά ο Γάλλος έχει μεγάλη ιστορία στο επαγγελματικό με το Kangoo και όχι μόνο. Έχει δώσει τεχνογνωσία του και στην Dacia, καθώς είναι στον όμιλο Group Renault. Και πραγματικά εκπληκτικές δουλειές πλέον στα συγκεκριμένα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα τελευταία νέα αυτοκινήτου και Φόρμουλα 1. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107,4. Να στείλουμε τις καλές μέρες μας σε όσοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρες λοιπόν και από τον Ηλία και από την Πολίνα και την Κυριακή και από τον Στράτο και από τον Κυριάκο. Καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει την καλημέρα σας στην ομάδα του Safety Car στο Facebook. Μπαίνετε, γίνεστε μέλη στη μεγάλη παρέα που αριθμεί γύρω στους 4.000 ανθρώπους και αν συνεχώς ανεβαίνουμε. Μπαίνετε στη σελίδα του Facebook του Safety Car, κάντε like στη σελίδα μας, από εκεί θα ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα του αυτοκινήτου, τα οποία προέρχονται από το site της εκπομπής www.safetycar.gr, το site του αυτοκινήτου με όλα τα τελευταία νέα που αφορούν το αυτοκίνητο και ό,τι αυτό έχετε από όλο τον κόσμο. Είναι αλήθεια, έχει βγει πλέον στη δημοσιότητα, το Suzuki Jimny επιστρέφει. Είναι όντως γεγονός, το θρυλικό αυτό τετρακίνητο μοντέλο επιστρέφει στην αγορά. Η Suzuki ανακοινώνει το ότι η παγκόσμια παρουσίαση θα γίνει στην έκθεση του Τόκιο τον Οκτώβρη. Βέβαια, τα πρώτα Jimny είναι σχεδόν έτοιμα, έχουν βγει προς να τα τεστάρουν και υπάρχουν ήδη κάποιες φωτογραφίες που έχει διαρρεύσει η Suzuki, το οποίο ουσιαστικά θα προσφέρεται αποκλειστικά σε τρίθυρο αμάξωμα και φυσικά για αυτό για το οποίο θα διακρίνεται είναι για τις υψηλές εκτός δρόμου δυνατότητες. Τώρα, κινητήρας αναμένεται να τοποθετηθεί ο τρικύλινδος χιλιάρης τούρμπο των 112 ύπων. Η Audi έδωσε πλέον στη δημοσιότητα και παρουσίασε πρώτα με αυτό τον τρόπο το νέο Audi Q8. Ένα SUV που πραγματικά θα λασαριστεί στην αγορά της Ευρώπης το τρίτο τρίμηνο του 2018. Εξωτερικά εμφανισιακά πρόκειται για ένα πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο μοντέλο της Audi. Ειδικά το πίσω μέρος είναι πραγματικά νομίζω ότι είναι από άλλο πλανήτη. Φυσικά πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο θα είναι ευέλικτο σπορ και πάρα πολύ κομψό, ευρύχωρο και επίστευτα άνετο όπως μας δηλώνει από την Audi. Πρόκειται λοιπόν για το πιο μεγάλο SUV της Audi, τον αδερφό του Q7. Ο χώρος των αποσκευών με αναδιπλούμενα καθίσματα να διαμορφώνεται ώστε τα 1755 λίτρα. Πραγματικά μετακόμιση, κάνεις μετακόμιση με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Τώρα πάμε για τις ζάντες οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως στις 22 ίντσες. Είναι μερικά από τα νούμερα τα οποία είναι εντυπωσιακά. Φυσικά δεν συζητάμε για ότι θα υπάρχει αμυγός τετρακίνηση με το, να είναι το κορυφαίο SUV της μάρκας λοιπόν, και το οποίο το κεντρικό διαφορετικό να μεταφέρει το οποίο ανάμεσα εμπρός και στον πίσω άξονα σε αναλογία 40-60 για περισσότερη και καλύτερη πρόσφυρση φυσικά στον δρόμο. Πραγματικά με τεχνολογία, με τη τελευταία μάλλον λέξη τεχνολογία στην οποία η Audi βάζει στο καινούριο SUV, και με πολλά πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν και με τη συνδεσιμότητα του κινητού μας ή το οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, το τρίτο τρίμηνο του 2018 αρχίζει να λανσάρεται στις αγορές. Περιμένουμε την τιμή, η οποία δεν θα είναι και καθόλου ευκαταφρόνητη, όπως πιστεύω, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την αυαρχίδα των SUV της Audi και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Περιμένουμε λοιπόν τις τιμούλες και σιγά σιγά και τις πρώτες φωτογραφίες, οι οποίες θα είναι τα διάφορα τεστ που θα γίνουν στο εξωτερικό από τους συναδέλφους, και περιμένουμε τις πρώτες εντυπώσεις. Και για όσους έχετε την οικονομική δυνατότητα, ξεκινάει η παραγωγή του Nissan GT-R Nismo GT3. Καλά ακούσατε, ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2019. Πρόκειται για ένα GT-R από την Nismo, την οποία είναι ο βελτιωτικός οίκος της Nissan, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με προδιαγραφές αγωνιστικού αυτοκινήτου, τα οποία είναι εκπληκτικά τα νούμερα τα οποία έχουν δώσει τη δημοσιότητα. Λοιπόν, για όσοι έχετε τη δυνατότητα, και αναφέρομαι σε πάρα πολύ κόσμο, πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει γύρω στις 500.000 ευρώ. Λογική τιμή, πιστεύω να την κατανοείτε όλοι, λεφτά υπάρχουν, άρα και γιατί όχι. Πρόκειται λοιπόν για ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να το παραγγείλετε από τώρα. Έχει τη δυνατότητα, στο λεπτάκι να δω, 550 ύπους στο δρόμο, με ότι αυτό συνεργάζεται αγωνιστικά από την Nissan και την Nismo, με ξάρι ταχύτητο σειριακό κυβότιο. 500.000 ευρώ, και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου του συγκεκριμένου: έχει πολύ χαμηλό κέντρο βάρους και πολύ βελτιστοποιημένη κατανομή βάρους μέσω της αναθεώρησης του πλαισίου του οχήματος, βελτιωμένη δυναμική μέσω νέα σχεδιασμένης ανάρτησης, πολύ καλή ευστάθεια και με νέα χαρακτηριστικά στην αρνητική άντωση και την αεροδυναμική, γιατί χρειάζεται κακά τα ψήματα πολύ καλή άντωση, αρνητική άντωση για να μείνει στο δρόμο κάτω καρφωμένο το αυτοκίνητο με τα 550 άλογα. Έχει αυξημένα διαστήματα προγραμματισμένης συντήρησης χάρη στον αναθυγεντιασμένο σύστημα μετάδοσης. Φυσικά ενισχυμένα φρένα με αυξημένη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, και σύστημα κλιματισμού αποκλειστικά σχεδιασμένο για να μειώνει την πίεση του οδηγού και να εξασφαλίζει την άνεση κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έτσι λοιπόν, όσοι πιστοί προσθέλετε, 500.000 ευρώ ή 60 εκατομμύρια γεν, αν θέλετε σε γεν, το πάρετε. Και η παράδοση γίνεται στο εργοστάσιο της Nismo. Για κάποιον φίλο που πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε για συγκεκριμένα για Mini Cooper, μετά το τέλος εκπομπής ας πάρει ένα τηλέφωνο ξανά να μιλήσουμε για να δει ακριβώς θέλει να συζητήσουμε λίγο για Mini Cooper. Εδώ θα είμαστε μετά το τέλος εκπομπής, σας πάρει κατευθείαν με το που κλείσει την εκπομπή για να μιλήσουμε το τι ακριβώς θέλει, για να βοηθήσουμε την όποια κατάσταση θέλει με το Mini Cooper. Και πάμε λίγο έτσι να συνδυάσουμε Φόρμουλα 1 με αυτοκίνητο και πώς θα γίνει αυτό. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα λοιπόν η είδηση το ότι η Λαφεράρι του Lewis Hamilton, ο οποίος ο Lewis Hamilton είναι γνωστός λάτρης της Ferrari, των αυτοκινήτων της Ferrari, και όχι άδικα, δεν είναι ο μόνος. Βρέθηκε λοιπόν η Λαφεράρι του, η Απέρτα, η αγωνιστική με τους 963 ύπους αυτοκίνητο, βρέθηκε σε οδική βοήθεια. Η συγκεκριμένη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί και έχει γίνει viral έχει να κάνει με την LaFerrari του Hamilton στην ευρύτερη περιοχή του Hollywood, ο οποίος βρέθηκε εκεί ο Βρετανός παγκόσμιος αθλητής, καθώς ο επόμενος αγώνας Formula 1 είναι στον Καναδά, κοντινές αποστάσεις. Λοιπόν, και έτσι βρέθηκε λοιπόν
να το παίρνει οδική βοήθεια, δεν ξέρουμε το λόγο. Ας ελπίσουμε ότι να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, αν και δεν υπάρχει ανάγκη, οτιδήποτε και αν έχεις το χρήμα. Η δυνατότητα το να φτιάξεις μια Ferrari είναι εύκολη υπόθεση έχοντας το χρήμα. Και δεν είναι η μόνη, καθώς έχει δύο LaFerrari, μία είναι η απλή LaFerrari η οποία έχει όλους χάμοντα και μία η LaFerrari Aperta. Okay. Βάερα λοιπόν έχει γίνει στο διαδίκτυο η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία και όχι άδικα όταν έχει να κάνει με Ferrari αλλά και με τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Lewis Hamilton. Και πάμε στη Φόρμουλα 1, επόμενος αγώνας. Grand Prix του Καναδά, πίστα του Montreal. Το αγωνιστικό τρίμερο το οποίο διανύουμε στην Φόρμουλα 1. 9 η ώρα το βράδυ οι κατατακτήριες, 9 και 10 αύριο ο αγώνας, καθώς έχουμε διαφορά ώρας με τον Καναδά. Στη βαθμολογία πρώτος ο Lewis Hamilton με 110 βαθμούς, ακολουθεί ο Sebastian Vettel με 96. Τρίτη θέση μετά τη νίκη του στην πίστα του Μονακό, Daniel Ricciardo, άξια νίκη πραγματικά. Έχει όντως γίνει λίγο βαρετό το Μονακό πλέον. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή στην Φόρμουλα 1 να δουν τι χρειάζεται πραγματικά για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει θέαμα. Και θέαμα σημαίνει προσπεράσεις και πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των μονοθεσίων, όχι των οδηγών των μονοθεσίων. Άξιους οδηγούς έχουμε ούτως ή άλλως στη Φόρμουλα 1 σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στην πρώτη πεντάδα και οι υπόλοιποι, γιατί για να μπεις και να οδηγείς στη Φόρμουλα 1 ούτως ή άλλως πρέπει να είσαι οδηγός υψηλού επίπεδου. Ας ελπίσουμε λοιπόν κάποια στιγμή η FIA να μπορέσει να βάλει τέτοιους κανόνες ώστε να δούμε πραγματικά ανταγωνιστικά μονοθέσια και μετά να δούμε και την ικανότητα του κάθε οδηγού, το πώς μπορεί να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα το μονοθέσιο στην πίστα. Κλείνει η παρένθεση λοιπόν. Sebastian Vettel με 96, Daniel Ricciardo με 72, Valtteri Bottas 68 βαθμούς, Kimi Raikkonen στους 60 και στην 5η θέση, έκτος ο Max Verstappen με 35, 7η στην θέση ο Fernando Alonso με 32, στην 8η θέση ο Nico Hülkenberg με 26 βαθμούς, 9η ο Carlos Sainz με 20 βαθμούς και τη δεκάδα των οδηγών τους πρώτους 10 οδηγού στη βαθμολογία κλείνει ο Kevin Magnussen με 19 βαθμούς. Την πίστα του Nürburgring την γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια πίστα η οποία ονομάζεται και πράσινη κόλαση. Είναι η πίστα η οποία όλες οι εταιρείες για έναν συγκεκριμένο λόγο και θέλοντας να δείξουν τη δυναμική των αυτοκινήτων που κατασκευάζουν πηγαίνουν για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τον ταχύτερο γύρο στη συγκεκριμένη πίστα. Φυσικά υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ των εταιριών το να δείξουν ποιος κάνει πιο γρήγορο γύρο στην πίστα του Nürburgring. Έτσι λοιπόν η Porsche φέτος κλείνει τα 70 της χρόνια και έτσι αποφάσισε να κάνει την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, να κάνει τον ταχύτερο γύρο που θα επιχειρήσει ποτέ να πετύχει η γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία. Η Porsche λοιπόν βρίσκεται ήδη στο Nürburgring με στόχο να σπάσει το απλησίαστο ρεκόρ των 6 λεπτών και 11 δευτερολέπτων και 13 δεκάτων που κρατά από τις 28 Μαΐου του 1983 ο Στέφαν Μπέλοφ. Είναι ο αείμνηστος γερμανός οδηγός που είχε κάνει το τέλειο γύρο με μια Porsche 956 C. Έτσι λοιπόν η γερμανική φίρμα από την Στουτγκάρδη μπήκε λοιπόν στην πράσινη κόλαση με μια 919 Hybrid Evo, ένα από τα τελειότερα αγωνιστικά που έχει κατασκευάσει ποτέ η συγκεκριμένη εταιρεία. Το αγωνιστικό όχημα φυσικά τροφοδοτείται από υβριδικό σύνολο με συνδυαστική ισχύ που ξεπερνά τους 1000 ύπους. Έχει φυσικά την τέλεια αεροδυναμική, φοράει ειδικά σχεδιασμένα λάστιχα της Michelin και ζυγίζει μόλις 850 κιλά. Φανταστείτε λοιπόν ένα αυτοκίνητο 850 κιλών με 1000 άλογα, τι ανταπόκριση υπάρχει και πώς οδηγείται αυτό πραγματικά το αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν διαρρεύσει και δεν είναι επίσημα ακόμα, ο οδηγός της γερμανικής εταιρείας της Porsche όχι απλώς έσπασε το ρεκόρ αλλά το συνέτρεψε
και έχει κάνει το εκπληκτικό 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Άλλη μένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας και φυσικά και το βίντεο της συγκεκριμένης προσπάθειας. Αναμένουμε να δημοσιευτεί από την Porsche και πραγματικά θα είναι εκπληκτικό το βίντεο και πόσο μάλλον να τα έχεις το βίντεο μέσα από το κόπο του οδηγού και να κάνεις αυτό το πεντάλεπτο να δεις πραγματικά πόσο οδηγείται μια 919 χιλίων ύπων αυτοκίνητο στην πίστα του Nürburgring στην πράσινη κόλαση. Ναι, αυτοκίνητα συνέχεια πριν φύγουμε, πριν κλείσει η εκπομπή. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την BMW και με την Z4 η οποία σιγά σιγά θα μπει και αυτή στην ζωή μας. Το εκπληκτικό αυτό μοντέλο το οποίο πλέον είναι σε διαδικασία δοκιμών. Δόθηκαν επίσημες φωτογραφίες από την BMW καθώς δοκιμάζεται στο κέντρο δοκιμών της BMW στο μοίραμα της Νότιας Γαλλίας. Αυτό το καθαρό λοιπόν Roadster είναι σε διαδικασία εξέλιξης, είναι από τις τελευταίες δοκιμές το οποίο τεστάρεται και πραγματικά και γι' αυτό δόθηκαν στη δημοσιότητα και συγκεκριμένες φωτογραφίες το οποίο είναι πλήρως καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτήν την από αυτή τη δικασία το να δημοσιεύσει η BMW το νέο Roadster το Z4 μας προειδεάζει ότι σιγά σιγά έρχεται η σειρά του να το δούμε πλέον και επίσημα από την BMW και όσοι πιστοί φίλοι της BMW που κακά τα ψέματα δεν είναι και λίγοι περιμένετε είναι BMW Z4 σιγά σιγά θα λανσαριστεί στην αγορά, απλώς έχετε λίγο υπομονή, οι δοκιμές τελειώνουν και σιγά σιγά θα υπάρχει το επίσημο λανσάρισμα. Και έχουμε και φυσικά και τον αγώνα στο Λεμάν, έναν αγώνα, τον 24ωρο αγώνα του Λεμάν, από τον οποίο η Ford δεν λείπει και φυσικά γιατί να λείψει καθώς έχει κατακτήσει τον αγώνα του Λεμάν. Εκεί λοιπόν θα στο συγκεκριμένο αγώνα που θα γίνει θα υπάρχουν τα Ford GTS, τα Le Mans, τα οποία θα είναι σε μια διαδικασία καθώς υπάρχουν τα 17 καλύτερα παγκοσμίως αυτοκίνητα GT με τους 51 ταχύτερους οδηγούς αγώνων της συγκεκριμένης κατηγορία GTE Pro. Οπότε φανταστείτε ότι έχει να γίνει μεγάλη μάχη και ήδη πάρα πολλοί οδηγοί έχουν δηλώσει συμμετοχή πρωταθλητές αγώνων για να μπορέσουν να βγάλουν την αγώνα του Λεμάν. Η Ford θα είναι εκεί με 4 αυτοκίνητα, 4 Ford GT, οπότε φανταστείτε τι έχει να συμβεί. Είναι από τους πιο φημισμένους και τους πιο σκληρούς αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ουσιαστικά αφορά τους αγώνες τέτοιου είδους. Οπότε εν αναμονή λοιπόν 4GT, 4 πληρώματα, 4 αυτοκίνητα έχουν να δώσουν παρουσίαση στον αγώνα του Le Mans. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε να πούμε σήμερα στις 9 η ώρα είναι κατατακτήριες για την Formula 1 αγώνα στον Καναδά πίστα του Montreal. Να δούμε ποιος θα πάρει την pole position και αύριο στις 9:10 το βράδυ ο αγώνας. Λοιπόν, εδώ κάπου να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με περισσότερα νέα αυτοκινήτου και θα έχουμε και μια συνεντευξούλα για αυτοκίνητο το οποίο είχαμε στην κατοχή μας και έτσι να σας το παρουσιάσουμε. Από τον Τάσο Κοτσάνη να έχετε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκυριακό.